Ουπ, επιτέλους! Πιάσαμε στεριά! Και αυτός ο Καχαρίας μας ακολουθεί συνέχεια! Αχ, Αλεξάνδρε, παιδί μου, πρόσεχε! Πρόσεχε! Αχ, μπορεί να είμαστε σε στεριά, αλλά είναι ένα νησί το οποίο δεν γνωρίζουμε. Αχ, ένα λεπτό να κατέβω κι εγώ! Έλα, μικρή μου! Άννα, σε παρακαλώ, πρόσεχε κι εσύ, εντάξει? Ναι, μαμά, μην ανησυχείς. Αχ, με τόσο χαρούμενη που πατήσαμε στεριά. Ναι, απλά πρέπει να δούμε τι ακριβώς νησί είναι αυτό. Ω, πολύ ωραία. Έχει εδώ πέρα κάποιους κοκοφίνικες, οπότε μπορούμε να προστατευτούμε από τον ήλιο. Κώστα, βάλε και τη βάρκα εδώ για να μην φύγει. Υπέροχη ιδέα, αγάπη μου, υπέροχη. Λοιπόν, τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να βρούμε κάτι να φάμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε ώρες χωρίς φαγητό. Α, γεια σου, μικρούλη. Ου, έχει πάρα πολύ ωραία και περίεργα ζώα το νησί. Είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, θα τον ονομάσω Άλεξ. Κώστα, δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά πρέπει να βρεις κάτι να φάμε. Πω πω, μ' αγαπάει, τον βλέπετε, έχω γίνει ήδη φίλος του. Κι εγώ θέλω ένα δικό μου ζωάκι. Αχ, νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται χειρότερα και χειρότερα. Κατεβήκαμε στην νησί, αλλά δεν έχει τίποτα. Ναι, αλλά έχει τους φίλους μας τα ζωάκια. Μπορεί να το πάρουμε μαζί μας. Δεν ξέρω τι να ψάξω να βρω να φάμε. Ίσως κάποια ζώα. Πρέπει να σου βγει το ένστικτο επιβίωσης, Κώστα. Ναι, αλλά δεν ξέρω να κυνηγάω. Δεν έχω ξαναπάει σε κυνήγι. Παιδιά, τι κάνετε εδώ? Παίζουμε με το φίλο μας το παπαγάλο. Ναι, είναι πολύ ωραία η παραλία εδώ. Οχ, έχω αρχίσει όμως και πεινάω. Πώς θα ήθελα ένα μπέργκερ. Πω πω, κι εγώ πεινάω πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε με τον πατέρα σας να βρούμε κάτι για φαγητό. Σας παρακαλώ, μείνετε ήσυχα. Εντάξει. Εντάξει, παπά. Κοίτα, Λίκη, ίσως μπορούμε να φάμε αυτήν εδώ την χελώνα. Τι λες, βρε Κώστα, χελώνα? Έχεις δίκιο. Το είχα διαβάσει σε μια ιστορία επιβίωσης, το τρώγανε χελώνες. Μήπως αυτό εδώ το ροζ πτηνό? Ποιο, το φλαμίγκο? Δεν είσαι με τα καλά σου. Θα γίνει πάρα πολύ ωραίο στα κάρβουνα. Επ, έλα εδώ. Ακούτε, ακούσατε τι είπε ο μπαμπάς? Θέλει να φάει το φλαμίγκο. Σε πιάσα. Αχ, θα γίνεις ωραίο στα κάρβουνα. Κώστα, άσε γρήγορα το φλαμίγκο. Παιδιά, παιδιά, ελάτε. Ο μπαμπάς θέλει να φάει το φλαμίγκο. Τι, το φλαμίγκο? Αυτά είναι είδος προς εξαφάνιση. Έλα εδώ, μικρούλη μου. Μπαμπά, δεν το πιστεύω αυτό που έκανες. Όχι να φάμε και το φλαμίγκο. Εντάξει, μια ιδέα είπα. Επειδή και αυτό είναι πουλί, τη γεύση να είχε, σαν την κότα. Ωχ, έχω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Εγώ λέω να φάμε καρύδες. Βρήκα πάρα πολλές εδώ πέρα πάνω στο δέντρο. Καρύδες, φαίνεται πολύ νόστιμες. Ναι, αλλά πώς θα τις ανοίξουμε? Αυτό πρέπει να το σκεφτείς εσύ. Δεν ξέρω. Εγώ βρήκα το φαγητό. Μήπως μπορεί να τις ανοίξει εδώ ο φίλος μου ο παπαγάλος? Τι λέτε κι εσείς? Δεν ξέρω, Αλίκη. Νομίζω ότι οι καρύδες θα μας κάνουν κάτι, αλλά πρέπει να βρούμε αληθινό φαγητό. Αχ, μήπως να τις ανοίξεις. Λοιπόν, παιδιά, ψάρεψα ένα ωραίο ψαράκι. Θα βάλουμε μια ωραία φωτιά και θα φάμε. Αλλά δεν ξέρω πώς να κάνω φωτιά. Μας είχαν δείξει τους προσκόπους. Θα σου δείξω εγώ. Πολύ γρήγορα. Λοιπόν. Α, ωραία, έβγαλα κι άλλα ψάρια. Αχ, Κώστα, πραγματικά είσαι καταπληκτικός. Δεν ήξερα ότι έχεις τόσο μεγάλο ταλέντο στο ψάρεμα. Τώρα το μόνο που μένει είναι να βάλουμε φωτιά.
Λοιπόν, άντε, ελάτε, βοηθήστε με να βάλουμε φωτιά για να ψήσουμε τα ψάρια. Πώς θα το κάνουμε όμως αυτό? Πρέπει να μαζέψουμε ξύλα. Αχ, ναι, μπαμπά, θα σε βοηθήσουμε. Μην ανησυχείς, επιτέλους θα φάμε.